κάθε φορά που βλέπετε το κορίτσι σας να παίζει μπάσκετ και πώς νιώσατε όταν καταλάβατε ότι είναι καλή είναι αυτό. Νιώθω όπως κάθε πατέρας που βλέπει το παιδί του να παίζει. Ζω και εγώ αυτό που ζούσε ο πατέρας μου και η μάνα μου όταν έπαιζα εγώ. Ισχύει ότι είχατε ξεκινήσει να παίζετε πρώτα με το γιο. Και ο γιος μου παίζει, απλώς ακολουθεί. Αυτός είναι 3 χρόνια μικρότερος. Περήφανος μπαμπάς όμως. Πάρα πολύ. Αναφερθήκατε πριν στο Γιάννη, το γιο σας, ναι. Ο οποίος νομίζω σας είχε ζητήσει εκείνος να μοιραστείτε μια ιδιαίτερη περίοδο που πέρασε. Μια δύσκολη περίοδο. Έδωσε τον αγώνα του, τη μάχη του, γιατί τα παιδιά δίνουν τον αγώνα και τη μάχη. Οι γονείς απλώς βρίσκονται εκεί και συμπαραστέκονται. Δεν μπορεί να περνάνε τον παθόν του στον τάραχο, αλλά πάστε τόσο τον πραγματικό αγώνα του δίνουν τα παιδιά αυτά που τυχαίνει να αντιμετωπίζουν πλασματικές ασθένειες. Έδωσε τον αγώνα του, τον κέρδισε και είναι χαρούμενος που ζει μια φυσιολογική ζωή πλέον και παίζει και μπάσκετ και κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο γονέας είναι να μεταφέρει το παιδί την αισιοδοξία ότι όλα αυτά είναι περαστικά, θα περάσουν και θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα που είχαμε πριν. Γιατί σε μένα, ας πούμε, δεν το είπε. Ποτέ, ούτε μια στιγμή. Το θεωρούμε το πιο βλάσιμο. Την πιο βλάσιμη φράση που μπορεί να πει κανείς. Για να γίνει καλά ο Γιάννης σας, φύγατε και πήγατε στην Αμερική. Ναι. Πήγα στην Αμερική, ναι, γιατί είχαμε μια επιλογή εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να συνεχίσει θεραπεία στην Αμερική. Πήγαμε για 3 μήνες ουσιαστικά. Νομίζαμε ότι θα κάτσουμε κανένα τρίμηνο εκεί, θα γυρίσουμε. Αλλά μετά μας βγάλανε ένα πρόγραμμα θεραπείων το οποίο κρατούσε 4-4,5 χρόνια. Μείναμε εκεί. Κυρίως η μάσα με τα παιδιά μείνανε εκεί 5 χρόνια. Χωρίς ούτε μία μέρα να γυρίσω στην Ελλάδα. Εσείς μοιραζόσαστε. Εγώ δεν, ναι, εγώ πήγαινε ερχόμουν. Ναι. Αλλάξατε τρόπο σκέψης μετά από αυτή τη δοκιμασία. Πώς να αλλάζει. Μα όταν δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτή η ασθένεια, δεν αλλάζει. Εγώ η πρώτη μου σκέψη ήταν. Η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτοκτονία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα σκεφτόμενος πόσο γελία σκέψη είναι αυτή. Εντάξει, είναι σοκαριστικό, αλλά δεν είναι τελικά τόσο σοκαριστικό. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, αρκεί να έχει καλή κατάληξη. Και μετά όλα τα άλλα σου φαίνονται τόσο ναι. Γελία. Σκεφτείτε, παιδιά, για έναν πρωταθλητή, έναν τόσο δυνατό άντρα, που παραδέχεται όχι, δημόσια. Ρε παιδί μου, ότι ποια είναι τα θέματα. Ναι, αλλά σκέψω ότι ένας τόσο δυνατός άντρας, ένας πρωταθλητής πραγματικά, παραδέχεται δημόσια ότι όταν το έμαθα σκέφτηκα την αυτοκτονία. Και μετά λες, όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Ένας γονιός. Μπροστά στα θέματα υγείας, ολίσοι είμαστε. Δηλαδή, τι πρωταθλητής, τι άλλο, ο καθένας το ίδιο αισθάνεται. Μάθημα. Ανεβαίνει στον ίδιο γονιό.